Είναι μεγάλη χαρά και η τιμή να βρίσκομαι σήμερα ανάμεσα σε καταξιωμένους ερευνητές του Καζαντζακικού έργου, μύστης και λάτρης ενός ενιγματικού και γι' αυτό μαγνητικού έργου, όπως εκείνο που μας κληροδότησε ο ακίνητος στοχασμός του μεγάλου κριτικού. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση να παραστώ σε αυτή την εκλεκτή συντροφιά την κυρία Νίκη Σταύρου, άξια διάδοχο του Πάτροκλου Σταύρου στις εκδόσεις Καζαντζάκη και εξαιρετική οικοδέσποινα του συμποσίου αυτού, μαζί με τους συνεργάτες της φυσικά. Στην ανακοίνωσή μου θα καταθέσω τις σκέψεις μου για ορισμένα ζητούμενα desiderata του καζαντζακικού έργου στο φως των πιο πρόσφατων αξιόλογων συμβολών στην καζαντζακική βιβλιογραφία αλλά και κλασικών πλέον συνεισφορών της μεγάλης αυτής βιβλιογραφίας που φαίνεται πραγματικά ανεξάντλητη, πράγμα που δείχνει τη δυναμική της καζαντζακικής γραφής. Στόχος μου είναι να διαγράψω ένα πλαίσιο ερευνητικών δυνατοτήτων ή ευκαιριών που μας προσφέρει ακόμη, αστήρευτα θα έλεγε κανείς, το ανοιχτό έργο του Νίκου Καζαντζάκη, σύμφωνα με τον τίτλο μιας πρόσφατης καλής διατριβής που υποβλήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, γραμμένη από μια φέρελπη νέα επιστήμονα, την κυρία Χαριτίνη Χριστοδούλη που έχουμε εδώ. Θα ξεκινήσω με τα άμεσης προτεραιότητας ζητούμενα, ορισμένα από τα οποία ως φαίνεται δρομολογούνται ήδη χάρη στην εργασία και τη συνεργασία έγκριτων ερευνητών. Το πρώτο ζητούμενο αφορά στην αναδίφιση και έκδοση του ανέκδοτου αρχαιακού υλικού. Πρόβλημα δημιουργεί ο κατακαιρματισμός του υλικού αυτού σε τρία τουλάχιστον κέντρα. Το Μουσείο Καζαντζάκη στη Μυρτιά, στους Πάλε Ποτέ Βαρβάρους, πατρογονικό χωριό του Καζαντζάκη λίγο έξω από το Ηράκλειο. Το Ιστορικό Μουσείο Ηρακλείου με επίσης αξιόλογο αρχαιακό υλικό. Τέλος, οι εκδόσεις Καζαντζάκη για την ακρίβεια το Ίδρυμα Μελετών Νίκου και Ελένης Καζαντζάκη με το πολύτιμο αρχείο του Πάτροκλου Σταύρου. Ενδεχομένως υπάρχουν και άλλα, όπως λόγου χάρη το αρχείο Πρεβελάκη στην Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου ή η Διεθνής Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη που εδρεύει στη Γενέβη, όπου και η τελευταία κατοικία της Ελένης στο εξωτερικό πριν επιστρέψει οριστικά στην Ελλάδα. Είναι προφανές ότι ένας τέτοιος κατακαιρματισμός προκαλεί δυσχέρειες στην ερευνητική δουλειά. Ίσως η σύσταση ενός ερευνητικού κέντρου κόμβου, στο οποίο θα συνέρεε όλο το αρχαιακό υλικό με τη σύμπραξη αυτών των φορέων, θα διευκόλυνε πολύ τα πράγματα. Είναι ευτυχής η συγκυρία που σήμερα βρίσκονται εδώ εκπρόσωποι από αυτούς τους φορείς, οι κυρίες Βαρβάρα Τσάκα, Αθηνά Βουγιούκα και φυσικά η οικοδέσποινά μας Νίκη Σταύρου. Θα μπορούσε λοιπόν να γίνει στο πλαίσιο αυτού του συμποσίου μια συζήτηση γύρω από τη δυνατότητα να συσταθεί αυτός ο κόμβος. Σε ό,τι αφορά το ίδιο το υλικό, σίγουρα προτεραιότητα έχουν οι επιστολές και τα σημειωματάρια τετραδιάκια του Καζαντζάκη που παραμένουν ανέκδοτα. Ως προς τις επιστολές, η πρόσφατη σημαντική έκδοση του BIN, The Selected Letters of Νίκος Καζαντζάκης, είναι σίγουρα η πιο πλούσια ανθολογία επιστολών του Καζαντζάκη που διαθέτουμε σε αυτοτελή τόμο. Ωστόσο, δεν πάβει να έχει και αυτή τους περιορισμούς μιας επιλογής, που όπως αναφέρει ο ίδιος ο Μπίν, καλύπτει μόλις το 1/10 σχεδόν της συνολικής επιστολογραφίας του Καζαντζάκη. Ιδεατός στόχος, που προϋποθέτει βέβαια μια κυψέλη φύλεργων ερευνητών, θα ήταν να συγκεντρωθεί και να εκδοθεί το πλήρες σώμα της αλληλογραφίας του Νίκου Καζαντζάκη, καταρχάς σε ψηφιακή και ή δυνατόν και σε έντυπη μορφή. Πληροφορούμε ότι η ιδέα αυτή έχει αρχίσει να οριμάζει και ορισμένοι από τους παρισταμένους που ενέχονται στο εγχείρημα θα μπορούσαν να μας κατατοπίσουν σχετικά. Από τη σκοπιά μου εγώ θα ήθελα να σταθώ στις ποιοτικές προδιαγραφές μιας τέτοιας έκδοσης. Πλήρες σώμα σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρουν μόνον οι επιστολές του Καζαντζάκη, στενά η επιστολογραφία του, αλλά και οι απαντήσεις των προσώπων στα οποία απευθύνεται. Υπογραμμίζω το σκέλος αυτό, διότι σε σημαντικό βαθμό αγνοούμε τις απαντήσεις που έλαβε ο Καζαντζάκης από τους παραλήπτες των γραμμάτων του, όπως επίσης εν πολλής αγνοούμε και την ταυτότητα αυτών των παραλήπτων, ιδίως των λιγότερο επώνυμων, οι οποίοι όμως ήταν σημαντικοί για τον ίδιο τον συγγραφέα σε διάφορα ζητήματα, καθοριστικά για την εξέλιξη του έργου του. Μια τέτοια πηγή θα μας παρουσιάσει ο συνάδελφος Θανάσης Αγάθος στο συμπόσιο αυτό.
Από μεθοδολογικής άποψης και εφόσον ξεπεραστούν οι ευνόητες δυσκολίες που ένα τέτοιο μείζον εγχείρημα συνεπάγεται, θεωρώ ότι η συγκεντρωτική έκδοση της αλληλογραφίας του Καζαντζάκη θα πρέπει να είναι ταξινομημένη σε βασικές φάσεις της ζωής και της σκέψης του κριτικού, σύμφωνα με το υπόδειγμα της έκδοσης των 400 γραμμάτων του Πρεβαλάκη και βέβαια ενδελεχώς σχολιασμένη φιλολογικά. Σχολιασμένη όχι μόνο σε ό,τι αφορά τα ρεάλια, ταυτότητα προσώπων, τόπων, έργων κλπ, αλλά κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να σχολιάζει και να ευρετηριάζει στο τέλος συγκεντρωτικά τα βασικά θέματα και μοτίβα της σκέψης και των ιδεών που επανέρχονται στις επιστολές του Καζαντζάκη, ώστε αυτά να μπορούν εύκαιρα να παραβληθούν με αντίστοιχα θέματα και μοτίβα στο λογοτεχνικό έργο του. Ένα δεύτερο σημαντικό, πιστεύω, ερευνητικό ζητούμενο που εκκρεμεί είναι μια μονογραφία η οποία να παρακολουθεί την παράλληλη πορεία των Διόσκουρων Καζαντζάκη και Σικελιανού, ιδίως στα χρόνια της πνευματικής τους διαμόρφωσης στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Όπως είναι γνωστό, οι δύο άντρες υπήρξαν πνευματικοί αδελφοί. Η εκλεκτική του συγγένεια και εφάμιλη αξία αντανακλάται έστω και στραβά στην υπόθεση της συνυποψηφιότητάς τους για τον Νόμπελ. Ωστόσο, εύνης στις αρχές της δεκαετίας του 20, οι δρόμοι τους χώρισαν, χωρίς να έχει διελευκανθεί επακριβώς το γιατί. Μολονότι για το ζήτημα των σχέσεων Καζαντζάκη-Σικελιανού υπάρχουν δημοσιευμένες εργασίες, βασικά του Πρεβελάκη, δευτερευόντος του Πάτροκλου Σταύρου, εντούτοις δεν έχει γίνει ακόμα μια συγκριτική μελέτη του έργου των δύο πνευματικών συντρόφων, η οποία θα αποκάλυπτε τα σημεία επαφής των αναζητήσεών τους, αλλά και θα υπέβαλε τα ριζικά αίτια της κατοπινής τους απόκλησης και ρήξης. Η συγκριτική αυτή μελέτη θα μπορούσε να ξεκινήσει από τα ημερολόγια των δύο δημιουργών από το κοινό ταξίδι τους στο Άγιον Όρος και σε άλλους πνευματικούς τόπους της Ελλάδας 1914-15, προκειμένου να αποκτήσουν συνείδηση της γης και της φυλής τους, όπως γράφουν και οι δύο. Από τα ημερολόγια αυτά έχει δημοσιευτεί μόνο εκείνο του Σικελιανού. Το αντίστοιχο τετραδιάκι του Καζαντζάκη παραμένει ανέκδοτο και απόκειται στο μουσείο του στη Μυρτιά του Ηρακλείου Κρήτης. Συγκριτική επίσης οφείλει να είναι και η εξέταση των εντυπώσεων Καζαντζάκη-Σικελιανού από το ταξίδι τους σε διαφορετικούς χρόνους στους ιερούς τόπους του Σινά και της Ιερουσαλήμ. Διαθέτουμε το «Ταξιδεύοντας Σινά και λοιπά» του Καζαντζάκη 1927, όπως και το πρόσφατα δημοσιευμένο ημερολόγιο από το «Ταξίδι στην Ιερουσαλήμ» του Σικελιανού 1921, αλλά δεν διαθέτουμε συγκριτική εξέταση των δύο κειμένων. Είναι προφανές ότι οι ιερές αυτές κοιτίδες του ελληνικού και χριστιανικού κόσμου υπήρξαν καθοριστικές για την πνευματική διαμόρφωση τόσο του Σικελιανού όσο και του Καζαντζάκη. Έχει λοιπόν ενδιαφέρον να εξετάσει κανείς πώς ακριβώς αντιχτύπησαν στη συνείδηση των δύο δημιουργών και κυρίως αν ο αντίχτυπος υπήρξε διαφορετικός και ως προς τι. Πράγμα που θα βοηθούσε να καταλάβουμε γιατί οι δρόμοι τους χώρισαν τελικά, οι πνευματικοί δρόμοι τους εννοώ. Προφανώς, το φιλολογικό αυτό ζητούμενο ή ένιγμα της ρήξης μεταξύ των δύο μισθών θα φωτιστεί καλύτερα αν η συγκριτική ανάλυση επεκταθεί και στο κυρίως δημιουργικό έργο τους, το θεατρικό αφενός και το ποιητικό αφετέρου, χωρίς να παραλείπεται βέβαια και η δράση τους εκτός λογοτεχνίας. Η δελφική ιδέα και οι δελφικοί αγώνες του Σικελιανού, το μετακομμουνιστικό πιστεύω και τα ταξίδια αποστολές του Καζαντζάκη εντός και εκτός Ελλάδας για να συμπήξει το όραμά του αυτό. Έχουμε να κάνουμε, ας μην το ξεχνάμε, με δύο βαθιά πολιτικούς, δηλαδή ιδεολογικοποιημένους δημιουργούς. Θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να συγκρίναμε την ιστορικοπολιτική συνείδηση του Σικελιανού με την πολιτική δράση και ιστορική αίσθηση του Καζαντζάκη σε συνάρτηση με το οικουμενικό όραμα του καθενός. Δεν μπορούμε φυσικά να παραβλέψουμε και μια σκοτεινότερη, ενώ βαθύτερα αποθυμένη ρίζα για τη ρήξη Καζαντζάκη-Σικελιανού, αυτή της ομοκοινωνικότητας μεταξύ των δύο συντρόφων. Μεταθέτω επίτηδες την ευφυή ανάλυση του συναδέλφου Δημήτρη Παπανικολάου από τη χάρτινη ζωή των λογοτεχνικών ηρώων στην πραγματική ζωή των συντρόφων.
Μια τέτοια ανάλυση της σχέσης και της ρήξης Καζαντζάκης Κελιανού ίσως να μην είναι απλώς δυνατή κατά το ψυχολογικό οικός, αλλά και αναγκαία, γνωρίζοντας από τις δικές τους μαρτυρίες πόσο στενά, σχεδόν ερωτικά, πλατωνικά συνδέθηκαν οι δύο άντρες. Σε κάθε περίπτωση, πολύ χρήσιμος κατά τη γνώμη μου για την κατανόηση της ιδιοσυγκρασίας και ψυχοσύνθεσης των δύο ανδρών, μπορεί να αποβεί και ο λόγος των γυναικών. Του τέστην, η παρουσία της γυναίκας στο έργο τους και στο κοσμικό τους όραμα, αλλά και οι μαρτυρίες των γυναικών της ζωής τους για τους ίδιους. Από την άποψη αυτή είμαστε τυχεροί ως προς τις εργασίες βάσης. Πάνω σε αυτές τις επιμέρους εργασίες για τον κάθε συγγραφέα θα μπορούσε να βασιστεί μια συνθετική εργασία για τους δύο εταίρους και τη σχέση τους με το άλλο φύλλο, αντλώντας χρήσιμη μεθοδολογία από το μελέτημα της Φαρίνου Μαλαμπατάρη «Τέσσερις γυναίκες βιογραφούν τον Καζαντζάκη», 2010. Ένα τρίτο ερευνητικό ζητούμενο ευρύ στη γραμματολογική του έκταση είναι ο βαθμός επιρροής από τη δυτική και την ανατολική παράδοση, ώστε να σταθμιστεί πιο έγκυρα το μέτρο της συμβολής των παραδόσεων αυτών στη διαμόρφωση της κοσμοθεωρίας και του έργου του κριτικού συγγραφέα. Έχουν δημοσιευτεί ήδη σημαντικές εργασίες για τις βασικότερες δυτικές ρίζες της σκέψης του Καζαντζάκη, Μπερξόν, Νίτσε, το ακούσαμε και στην προηγούμενη συνεδρία. Υπολείπεται ίσως μία για τον Σοπενάουερ, καταγωγικό φιλόσοφο όχι μόνο για το ρεύμα της φιλοσοφίας της ζωής και ειδικά για τη σκέψη του Νίτσε, αλλά και για το μεταβολισμό της βουδικής φιλοσοφίας στη Δύση και δι' στο στοχασμό του Καζαντζάκη. Το υπενήθηκε και ο καθηγητής Μπιν. Από την άλλη, σε ό,τι αφορά την ανεξιχνίαστη εν πολλής ακόμα μεσοασιατική και από ανατολική διάσταση, βουδική, ινδουιστική κατά κύριο λόγο, αλλά και ιαπωνική, κινέζικη κατά δεύτερο λόγο, το αδρό περίγραμμα της έρευνας το δίνει ένα πρόσφατο δημοσίευμα του καθηγητή Γιώργου Κεχαγιόγλου, 2008, στο οποίο ο μελετητής θέτει τις συνιστώσεις της έρευνας, τόσο σε ό,τι αφορά καθ' αυτό το έργο του Καζαντζάκη, όσο και σε ό,τι αφορά τη δεξίωση της ασιατικής και από ανατολικής γραμματείας στον ευρύτερο χώρο του νεοελληνικού πνεύματος, στις αρχές του 20ου αιώνα, εντός του οποίου αναπτύσσεται η σκέψη, καθώς και οι εκλεκτικές συγγένειες του Καζαντζάκη. Ο μελετητής θεωρεί ως καθοριστικούς σταθμούς τα έργα των Παλαμά, Μαβίλη και Πέτρου Βλαστού. Είναι όμως προφανές ότι το ζητούμενο, εκτός από τη δυτική και την ανατολική φιλοσοφικο-γραμματιακή παράδοση, έχει τουλάχιστον μία ακόμη παράμετρο, εξίσου, αν όχι περισσότερο σημαντική για τον Καζαντζάκη, που είναι η αφρικανική μεσανατολική ρίζα. Θυμίζω πόσο υπερήφανος δηλώνει ο κριτικός για το αραβίτικο αίμα που ρέει στις φλέβες του. Είναι σαφές ότι το ευρύ πεδίο της έρευνας που σκιαγραφώ εδώ, στη συμβολή τριών κόσμων κοσμοθεωρητικών μοντέλων, του δυτικού, του αποανατολικού και του αφρικανικού, αναπόφευκτα δημιουργεί τομή με το ζήτημα του οριενταλισμού, διευρύνοντας δυνάμει της προοπτικής της έρευνας προς την κατεύθυνση της σύγχρονης μεταπικιακής θεωρίας. Ειδικά όμως, ο μαγνητισμός που ασκεί στον Καζαντζάκη, ο άλογος πρωταγωνισμός των βαρβάρων, σε αντίθεση με τον παρικμασμένο ορθολογισμό των δυτικών, είτε πρόκειται για τους Αφρικανούς προγόνους, είτε για τους Σλάβους προλετάριους της αχανούς ρωσικής γης, ανοίγει και μια άλλη δελεαστική προοπτική έρευνας. Με λίγα λόγια, θεωρώ ότι θα πρέπει να αναρωτηθούμε και να διερευνήσουμε κατά πόσο το οικουμενικό, βιταλιστικό όραμα του Καζαντζάκη, με ό,τι άλογο και ζωικό περιέχει, αρχαίγονες λατρείες και θυσίες, μάσκες, τοτέμ, χορό, όνειρα, ένστικτα και σαρκικές λειτουργίες απολαύσης, αίμα, σπέρμα κλπ, συνάπτεται με το συλλογικό ασυνείδητο, τα ουνιβερσάλια της ανθρώπινης ψυχής κατά Γιούγκ. Πράγμα που με οδηγεί στο τέταρτο βασικό ζητούμενο με το οποίο και θα κλείσω την εισήγησή μου, τη δυνατότητα μιας ψυχολογικής θέασης του καζαντζακικού κόσμου. Μετά την εμβληματική εργασία του Τζιόβα για την ποιητική της αντριγιάς στον καπετάν Μιχάλη,
Η ανάγκη μιας μονογραφίας που να καλύπτει το θέμα εφόλης της καζαντζακικής ύλης γίνεται πλέον επιτακτική. Ο χρόνος δεν μου επιτρέπει παρά να θίξω ορισμένες μόνο πτυχές ενός ζητήματος τόσο δελεαστικού όσο και ακαθόδους, αφού κινδυνεύει αδιάκοπα να διολυστήσει σε ατραπούς υποκειμενικής ψυχογραφίας. Θα προσπαθήσω να ειχνηλατήσω το έδαφος με προσοχή, με βάση τα ρεάλια, δηλαδή στοιχεία από τη βιογραφία και την εργογραφία του ίδιου του συγγραφέα. Θα εστιάσω σε ένα κρίσιμο πλέγμα σημενόντων που στοιχειοθετούν τη συμβολική τάξη του καζαντζακικού κόσμου και επηρεάζουν τη γλώσσα του, τον μεταφορικό του λόγο. Πατέρας Θεός, μητέρα γυναίκα. Επικεντρώνομαι στην όψιμη αυτοβιογραφία του Καζαντζάκη αναφορά στον Γκρέκο και για το μετεχμιακό είδος της μεταξύ μυθιστορήματος και μαρτυρίας, αλλά και γιατί συνιστά από κοινού με την ασκητική μια πνευματική και ψυχική αυτοπροσωπογραφία χωρίς ενδιάμεσους. Πρώτη παρατήρηση. Στο μεγαλύτερο μέρος της αναφοράς, εκτός από τα πρώτα περί οικογενείας κεφάλαια και το προτελευταίο, το όνομα «πατέρας» με την κυριολεκτική σημασία του σπανίζει. Μοιάζει σαν ο Καζαντζάκης να μην έχει πατέρα. Και αυτή η απουσία είναι έκδηλη και στην αλληλογραφία του, εκτός φυσικά από τα λιγοστά γράμματα που αντελάσσει με τον μπαμπά του. Σίγουρα θα πρέπει να ελεγχθεί συστηματικά αν ισχύει η παρατήρηση αυτή στο υπόλοιπο δημιουργικό έργο του. Οπωσδήποτε πάντως στη σκέψη του Καζαντζάκη, στα πιο στοχαστικά βιβλία του δηλαδή, όπως στην Ιδρυτική Ασκητική και στην Ακροτελεύτη αναφορά, αισθάνεται κανείς ότι ο πατέρας είναι μια μετωνυμία παρά μια κυριολεξία. Στο όνομα του πατρός, στη θέση του πατρός, τίθενται άλλα σημαίνοντα. Ο Θεός Γιεχωβάς, η Κραυγή, ο Αόρατος, ο Χριστός, ο Βούδας, ο Λένιν και ένα σωρό άλλοι μέντορες και λογοτεχνικοί προπάτορες. Δεύτερη παρατήρηση. Σε μια παλαιότερη θεμελιακή μελέτη του, ο Πίτερ Μπίν, εξετάζοντας τη βιταλιστική κοσμοθεωρία του Καζαντζάκη, ξεχωρίζει δύο θεούς. Έναν κατηφορικό θεό φωνιά της αδράνειας και έναν ανηφορικό, επίσης θεό φωνιά της αυθυπέρβασης. Ο Καζαντζάκης εμφανώς πιστεύει και ακολουθεί την κραυγή του δεύτερου. Αλλά η σκληρότητα και αυτού του Θεού αποκαλύπτει ότι στο σύμπαν του συγγραφέα ο Θεός και με τις δύο όψεις ηρωπές του, κατηφορική, ανηφορική, είναι πλασμένος κατ' εικόνα και ομοίωσιν του επίφοβου, ευνουχιστικού πατέρα που ο Καζαντζάκης κουβαλάει μέσα του. Αναφέρομαι στην πατρική φιγούρα, η Μάγκο, για να εξηγούμαστε, η οποία δεν συμπίπτει κατά ανάγκη με τον πραγματικό Μιχάλη Καζαντζάκη. Αυτή η σκληρότητα φτάνει κάποτε στο όριο του σαδομαζοχισμού. Ο Καζαντζάκης φαίνεται πως δεν μπορεί να νοήσει τίποτα, ούτε καν την αγιότητα, βλέπε ο φτωχούλης του Θεού, παρά με τους όρους οι οποίοι διέπλεσαν από νωρίς στην παιδική του ψυχή το πατρικό κριτικό μορφο είδωλο, δηλαδή με τη σκληρότητα του καπετάν Μιχάλη. Η βαθιά εγχάραξη αυτού του πατρογονικού προτύπου τεκμηριώνεται και από στοιχεία της βιογραφίας, ομολογημένα από τον ίδιο, τη μισανθρωπία του, αλλά και την παροιμιώδη σκληρότητα προς τον εαυτό του, την ασκητική του, με ένα λόγο. Τρίτη παρατήρηση. Η άλλη όψη του γονεϊκού ειδώλου είναι βέβαια η μητέρα. Η απουσία της μάνας ως φιγούρας από το έργο του Καζαντζάκη, με ορισμένες σημαίνουσες εξαιρέσεις πρώιμων και ίστατων έργων, είναι ακόμη πιο κραυγαλαία, δηλαδή ψυχολογικά σημαντική, από εκείνη του πατέρα, αν σκεφτούμε μάλιστα την αδυναμία που ο ίδιος ο Καζαντζάκης έτρεβε για την πραγματική του μητέρα, τη Μαριγό. Το μητρικό κενό το αναπληρώνει και ταυτόχρονα το υποδηλώνει η πανταχού παρουσία της γυναίκας στο έργο του, συνήθως ως επίφοβης απειλής που ξεστρατίζει τον άντρα από το χρέος του, τον προορισμό του. Το θέμα της γυναικείας παρουσίας στη ζωή και στο έργο του Καζαντζάκη είναι τεράστιο. Διαθέτουμε ήδη ορισμένες μονογραφίες που το εξετάζουν με λιγότερη ή περισσότερη πληρότητα. Αλλά νομίζω ότι θα απέδιδε γόνιμους καρπούς μια υποψιασμένη έρευνα γύρω από τα δίπολα. Μάνα-γυναίκα, μητρική ερωτική σχέση, γενετήσια δημιουργική ορμή, γένεση.
Δεν έχω χρόνο να επεκταθώ. Δίνω μόνο κάποιες νήξεις για να τελειώσω και για περαιτέρω έρευνα. Η δύναμη, η ευρωστία με την οποία επενδύει ο Καζαντζάκης στους υπεράνθρωπους ήρωές του και την οποία αισθάνεται γενικά ο αναγνώστης πρωτοδιαβάζοντας τα έργα του, έρχεται σε παράδοξη αντίθεση με τη στάση υποταγής απέναντι στην τρομερή κραυγή, στο θεό θεριό του ανήφορου. Μια στάση που θυμίζει περισσότερο και ταιριάζει περισσότερο σε γυναίκα, σύμφωνα με το σύστημα του συγγραφέα. Ας θυμηθούμε το «πρόσταξε», το «υποτάσσομαι» και ανάλογες δηλώσεις οι οποίες εκφράζουν τη στάση του «amor fati». Ο Καζαντζάκης δηλαδή στην προβολή που κάνει του εαυτού του στον κόσμο της τέχνης του και των μυθοπλαστικών alter ego του φαίνεται σαν να αφομοιώνει τη μάνα του, σύμβολο όλων των υποταγμένων γυναικών που γνωρίζει από τον τόπο του, την Κρήτη. Όσες γυναίκες πάλι, πραγματικές και μυθιστορηματικές, δεν ανήκουν στον τύπο της υποταγμένης γυναίκας, αλλά είναι ανεξάρτητες, περιγράφονται από το συγγραφέα σαν θεριά, σαν άντρες δηλαδή, και είναι αυτές κυρίως που κινούν τον έρωτα του ίδιου και των ηρώων του. Η δύναμή τους είναι το αντικείμενο του πόθου. Ωστόσο, στα έργα του, ο Καζαντζάκης τις σκοτώνει και στη ζωή του τις απομακρύνει. Από την άλλη, ο ίδιος ομολογεί τη θετική συμβολή των γυναικών στη ζωή, στη σκέψη και στο έργο του. Τα παραπάνω παράδοξα για την κοινή λογική δείχνουν πόσο περίπλοκο για τον ερευνητή είναι το πλέγμα, το ψυχολογικό σύμπλεγμα, για την ακρίβεια, μεταξύ βίου και έργου του Καζαντζάκη. Τελειώνω με μια μακροσκοπική παρατήρηση. Παρά τα φαινόμενα και τα κοινολεκτούμενα, αν κάτι διακρίνει τη σκέψη και την τέχνη του Καζαντζάκη, δεν είναι ο διεισμός. Ο διεισμός είναι μια καθολική νοητική δομή. Ο ίδιος εξάλλου, όπως έχει επίσης επισημάνει ο Μπιν, δηλώνει απερίφραστα μονιστής. Το πιο χαρακτηριστικό ή ιδιόρυθμο γνώρισμα του Καζαντζάκη είναι η αντιστροφή, η ανατροπή του κανονικού. Και εκεί θα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας, στη σχέση σημαίνοντος-σημαινωμένου, στη σημαντική των αντιθέτων του. Τα πράγματα στο έργο του, με λίγα λόγια, είναι το ανάποδο από ό,τι συνήθως τα ξέρουμε. Για παράδειγμα, αγάπη στον Καζαντζάκη σημαίνει σκληρότητα μαρτυρίου. Η τρέλα είναι η υπέρτατη λογική. Τα συνήθη καλά, παραδείγματος χάρη ο συγχρονισμός με ανθρώπους, η επικοινωνία, η σαρκική επαφή, είναι κακά. Τα συνήθη κακά, λόγου χάρη η βία, ο αφανισμός, το τέντομα ως το σπάσιμο της αντοχής, είναι καλά. Και υπάρχουν και τα ενδιάμεσα, οι ουδέτεροι όροι, η μοναξιά, η ευτυχία, το γέλιο, η τέχνη. Κάποτε καλά, κάποτε κακά, ή μάλλον ταυτόχρονα καλά και κακά. Η ανατροπή αυτή, πέραν του καλού και του κακού, φαίνεται να είναι νητσαϊκή, αλλά αισθάνομαι ότι δεν είναι ή δεν είναι μόνο νητσαϊκή. Υποδηλώνει μια ψυχολογική αλήθεια. Θυμίζει την αντισταθμιστική λειτουργία του ασυνείδητου, το παιχνίδι των αντιθέτων, του φαίνεστε και του είναι, του φωτός και της σκιάς του, όπως μας έδειξαν οι μεγάλοι γνώστες της ανθρώπινης ψυχής, Φρόιντ, Γιούνγκ και άλλοι. Στην ίδια οπτική, τα όνειρα, λογοτεχνικά και μη του Καζαντζάκη, η αμφίθυμη σχέση του με το γράψιμο, τη δημιουργία, για την οποία ενδιαφέρουσες σελίδες έχει αφιερώσει ο Μπίτον, η αμφιταλάντευσή του ως προς το δίπολο τέχνη ή ζωή, η ταύτιση με τους μέντορές του, ακόμα και η έλξη του για τον κινηματογράφο, την κάμερα οσκούρα. Όλα τούτα και πολλά ακόμη μπορούν να διερευνηθούν ως κομμάτια του ίδιου παζλ, της μυστήριας ψυχικής λειτουργίας, που μέρη τόσα φαίνονται και μέρη είναι κρυμμένα, όπως θα έλεγε ο Σολωμός. Σίγουρα δεν είναι η μόνη ερμηνευτική οδός για να προσπελάσουμε το ανοιχτό έργο του Καζαντζάκη, αλλά είναι μια νόμιμη οδός, η οποία θα μπορούσε να διαλευκάνει ορισμένα ζητήματα που για την ώρα μένουν άλυτα ή ανεπαρκώς ερμηνευμένα. Καταλήγω. Οι σκέψεις που προηγήθηκαν δεν θέλουν προφανώς να σκιάσουν το φωτεινό μεσοδιάστημα που υπήρξε ο βίος και η λογοτεχνική πολιτεία του Νίκου Καζαντζάκη. Θέλουν απλώς να υπενθυμίσουν τη ρίση έλεμψη ενός από τους μεγάλους δασκάλους του, του Νίτσε, ο οποίος διέκρινε μια μεγάλη ψυχολογική αλήθεια.
Πρέπει να έχει κανείς χάος μέσα του για να μπορέσει να γεννήσει ένα αστέρι που χορεύει. Σας ευχαριστώ πολύ.